δεν μπορεί να μην είναι ευχαριστημένος κάποιος ο οποίος συμμετείχε σε ένα συνδυασμό νίκης. Ένα συνδυασμό νίκης, όπως το είπαμε προεκλογικά και όπως επιβεβαιώθηκε από το αποτέλεσμα. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να συμμεριστούμε, να μοιραστούμε τη χαρά και να τη διπλασιάσουμε τον συναδέλφο του κ. Βενιόπουλου, ο οποίος σημειωτέων επί δύο τετραετίες ήμασταν αντίπαλοι, αλλά ανήκουμε στον ίδιο πολιτικό χώρο, στον ίδιο κομματικό χώρο, για να είμαι πιο ξεκάθαρος. Και σήμερα η παράταξή μας, στις εκλογές οι οποίες μόλις έχουν γίνει, μας κάλεσε η παράταξη να συστρατευτούμε σε ένα κοινό ψηφοδέλτιο και αυτό κάναμε. Γιατί ήταν υποχρέωσή μας απέναντι σε μια παράταξη που τουλάχιστον εμένα προσωπικά με έχει στερήξει και εάν μπόρεσα και έγινα δήμαρχο σε μια περιοχή όπου επικρατεί αυτή η παράταξη ψηφοσυλλεκτικά, έγινα δήμαρχος. Δεν ξέρω αν θα τα κατάφερνα σε μια άλλη περιοχή. Γι' αυτό με τίμησε ιδιαίτερα. Με κάλεσε και εμένα και τον Βενιόπουλο που ήταν αντίπαλός μου για να συστρατευτούμε, για να κερδίσουμε για αυτήν, αλλά και για τον τόπο τις εκλογές. Δεν μπορούσαμε να πράξουμε τίποτα διαφορετικό. Θεωρείτε ότι ο κύριος Δημητριάδης, πέραν από τον αντίπαλο, τον πολιτικό αντίπαλο του Πασόκ, τον κύριο Γιώνογλου, είχε και άλλους αντιπάλους και από τον χώρο της Νέας Δημοκρατίας? Δεν θεωρείτε. Είναι βέβαιο. Είναι βέβαιο, είναι αυταπόδεικτο. Μετά τη συμμετοχή πρωτοκλασσάτων στελεχών στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, στο ψηφοδέλτιό του, και μάλιστα εξαίματος πρώτου βαθμού συγγένειας με τον έναν και μοναδικό βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μιχάλη Χαλκίδη, και εννοώ τον αδερφό του, τον Σάκη τον Χαλκίδη, όπως επίσης εννοώ και τον αντιπρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας του Δήμου Μελίκης, τον κύριο Σαρακατσάνο, και με τη σύσσωμη τη στήριξη της δημοτικής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας προς τον κύριο Γιώνογλου, αντιλαμβάνεστε ότι όχι μόνο είχαμε δούριους ύπους, γιατί οι δούριοι είναι κρυφοί, αυτά φανεροί. Ήταν φανεροί αντίπαλοι. Δεν μπορώ να σας χαρακτηρίσω δούριους ύπους, είναι παρατραβήμενο, ήταν όμως φανεροί αντίπαλοι, όχι του κύριου Δημητριάδη. Της παράταξης η οποία τους ετοίμησε και τις γυρίσαν την πλάτη. Και το λέω και λυπάμαι που το λέω και λυπάμαι που συνέβη. Όχι που το λέω. Το λέω διότι πρέπει να το πω. Λυπάμαι που συνέβη. Για ένα βουλευτή τον οποίο τον στηρίζαμε, αλλά τώρα έχει βάλει απέναντι την ίδια την παράταξη. Να μην πω τίποτα πιο σκληρό, αλλά θέλω και πιστεύω η παράταξη να σταθεί στο ύψος της. Όταν λέω η παράταξη, εννοώ τον αρχηγό της και τα αρμόδια όργανα της. Περιμένουμε δηλαδή εξελίξεις από τον Αντώνη Σαμαρά όσον αφορά. Τον Αντώνη Σαμαρά και τα αρμόδια όργανα, τα πειθαρχικά της παράταξης, τα οποία πρέπει να λειτουργήσουν. Και όχι μόνο σε επίπεδο αρχηγού κόμματος, αλλά και σε νομαρχιακό επίπεδο, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με αυτούς τους τοπικούς. Σας είπα ότι ο πρόεδρος της Δημοτικής Οργάνωσης Μελίκης ήταν όχι φανερά, ήταν αμφαδόν, ήταν πολέμιος δυνατός του της παράταξης μας. Εσείς ποια πιστεύετε τα κίνητα του κυρίου Χαλκίδη ώστε να είναι αντίπαλος σε ένα κομματικό ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, από την οποία εκλέγεται χρόνια, τετραετίες αρκετές? Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Είναι ανεξήγητο. Η λογική δεν τον τέχει. Ωραία. Πάμε για το γλέντι τώρα. Περιμένουμε το νέο δήμαρχο της Αλεξάνδρας, το Φώτη το Δημητριάδη. Πιστεύω θα γίνει και ένας χορός εδώ, θα το υποδεχτείτε. Περιμένουμε. Εγώ πάντως τον χόρεψα αρκετά ως τώρα. Καλό, ευχαριστούμε.